Η αντιπαράθεση αλλά και ο ανταγωνισμός των κομμάτων για τις ψήφους της ακροδεξιάς αλλά και των πιστών χριστιανών καλά κρατεί πάντως, με τον Στέφανο Κασελάκη να επανέρχεται κατά της κυβέρνησης. Ναι, είμαι θρήσκος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ως πολιτικός δεν μπορώ να διαχωρίζω αυτό το οποίο προσωπικά πιστεύω από τον βαθύ σεβασμό μου γι' αυτό μπορεί κάποιος άλλος να πιστεύει. Mm-hmm. Μα δεν μπορώ, κύριε Αναστασοπούλου, να μιλάω για την Εκκλησία όταν πριν πω εδώ πέρα στα Σπάτα στο στούντιο σταμάτησα σε ένα μίνι μάρκετ και με ρωτούσαν οι εργαζόμενοι πείτε κάτι για το εξαήμερο που ξεκινάει την 1η Ιουλίου και δεν μιλάει κανείς. Ο κύριος Βελόπουλος εδώ και πάρα πολύ καιρό συμπεριφέρεται ως πορτιέρη σε εκκλησίες. Και θα έλεγα ότι ούτε η Εκκλησία, ούτε φυσικά το Κοινοβούλιο έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν αυθεντικοί εκφραστές της Ορθοδοξίας μας ή του συντάγματός μας. Η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως βρέθηκαν στο στόχαστρο της κριτικής για τη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Βεβαίως δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν τα φασιστικά μονοφώματα με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που επιφανή τους στελέχη προσπαθούν να ψαρέψουν στα θολά νερά του φασιστικού βούρκου. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές έχει ήδη ξεκινήσει και είναι ξεκάθαρο πως στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και σε άλλα κόμματα αναζητούν διάβλους απεύθυνσης στους συντηρητικούς και ακροδεξιούς ψηφοφόρους.